Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 20 Ιουλίου σήμερα και θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Νέα μέτρα για τον κορονοϊό ανακοινώνει η κυβέρνηση. Τι αλλάζει στα σύνορα της χώρας? Διχάζει ο ποδηλατόδρομος στην Καραμαλή. Δυσαρέσκει από τους τοπικούς επαγγελματίες. Παρατημένα οχήματα σε κάθε δρόμο της πόλης. Εστίες μόλυνσης και κατάληψη θέσεων στάθμευσης. Μόλις 11 νέα κρούσματα ανακοίνωσε σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, εκ των οποίων τα δύο εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός είναι πλέον 4.012, εκ των οποίων το 54,7% αφορά άνδρες. Αναλυτικότερα, δύο κρούσματα βρέθηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου, τρία εισαγόμενα κρούσματα προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο, τρία κρούσματα εντοπίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, δύο στην Αττική, ένα στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου. Από τα κρούσματα, 1.112 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 2.051 με ήδη γνωστό κρούσμα. 12 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. 124 έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας και δυστυχώς έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο και συνολικά 195 στη χώρα. Στη λήψη πρόσθετων μέτρων σε ό,τι αφορά τις εισόδους και εξόδους από τα χερσαία σύνορα, αποφάσισε η κυβέρνηση. Τα νέα δεδομένα που ισχύουν ανακοίνωσε σήμερα μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας. Πρώτον, πέραν των όσων έχουν ήδη αποφασιστεί και ισχύουν για την είσοδο από τον Προμαχώνα, από τα μεσάνυχτα της 3ης προς Τετάρτη 22 Ιουλίου έως και την 3η 4 Αυγούστου 2020, η είσοδος στην ελληνική επικράτεια για ουσιώδεις μετακινήσεις επιτρέπεται μόνο από τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Προμαχώνα, Νυμφέας και Κήπων. Δεύτερον, οι Έλληνες πολίτες, όσοι έχουν άδεια παραμονής, οι κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, υποχρεούνται και αυτοί να συμπληρώνουν το Passenger Locator Form, το PLF, στην ηλεκτρονική διεύθυνση travel.gov.gr, καθώς και την ηλεκτρονική προαναγγελία σύντομης μετακίνησης στην ίδια διεύθυνση. Επισημαίνουμε με έμφαση ότι ο κορονοϊός είναι εδώ και παρακαλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε επιβαρημένες επιδημιολογικά περιοχές όπως είναι σήμερα αυτή της Βαλκανικής. Τρίτον, οι εργάτες γης, σε περίπτωση που βρίσκονται στη χώρα και εξέλθουν της ελληνικής επικράτειας πριν από τις 4 Αυγούστου 2020, δεν θα έχουν ξανά το δικαίωμα εισόδου μέχρι νεοτέρας. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μια υγειονομικά ασφαλής χώρα. Πήραμε και θα παίρνουμε όποτε χρειαστεί, με αίσθημα ευθύνης, κάθε απαραίτητο μέτρο, ακούγοντας πάντα τη γνώμη των ειδικών. Υπενθυμίζεται ότι σε σύσκεψη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός έδωσε οδηγίες για εντατικοποίηση των ελέγχων ως προς την τήρηση των μέτρων προστασίας και αποτροπής του συγχρονισμού. Και αυτό ακριβώς γίνεται. Έκκληση τις τελευταίες μέρες κάνει και ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκής, ο Ανδρέας Βεργίδης, για να αποφεύγονται οι άσκοπες ή τέλος πάντων για όχι σοβαρό λόγο μετακινήσεις στη γειτονιά, στα Σκόπια εμπροκειμένου. Αλλά δεν ξέρω αν ακούν οι Κιλκισιώτες. Κύριε Βεργίδη, καλησπέρα σας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Αντιπεριφερειάρχης του Κιλκής. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Κύριε Μόση. Καλησπέρα, κύριε Μόση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Καλή εβδομάδα και σε εσάς και σε όλους που μας παρακολουθούν. Εκφράζουμε την ανησυχία μας εδώ και αρκετό καιρό και ειδικά μετά τη χαλάρωση λίγο των μέτρων, ενώ είχαμε την υπομονή και την επιμονή για να κρατήσουμε αυτό το τρίμηνο του Μαρτίου μέχρι και τον Ιούνιο να κρατάμε τα μέτρα με προφύλαξη και με βλάβεια, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε πράγματα που δεν αρμόζουν νομίζω γιατί προς τη συμπεριφορά μας, αυτήν που δείξαμε τουλάχιστον τους προηγούμενους μήνες, να χαλαρώσουμε τόσο. Βλέπουμε τις συναθρήσεις διαφόρων πανηγυριών, χθες πανηγυρισμών,
ομάδων. Και παραχαλαρώσαμε, κύριε Βεργίδη. Παραχαλαρώσαμε ακριβώς αυτή την ανησυχία. Και θα την πληρώσουμε. Φράσαμε πριν από ένα 20ήμερο περίπου και με τον Δήμαρχο Παιωνίας, τον κύριο Σιονίδη, και με τον Δήμαρχο Κιλκής και με τον Περιφερειάρχη που κάναμε τις συναντήσεις. Αναγκάστηκα να βγάλω ένα δελτίο τύπου προς ενημέρωση, γιατί εκείνο που με στεναχωρεί είναι το εξής, και τώρα θα δω αύριο τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Με στεναχωρεί, είπα το εξής, ότι ενώ υπάρχει έντονη ανησυχία και αυξημένα κρούσματα στις χώρες εδώ τις γειτονικές, των Βαλκανίων και δι' των Σκοπίων, που είμαστε και όμοροι εμείς σαν Κιλκής, να μην επιτρέπεται να εισέρχονται αυτοί μέσα στη χώρα μας. Εμείς τουναντίον πηγαίνουμε μέσα για διάφορες έτσι επισκέψεις, και θα το πω γιατί ξέρετε και έχετε κάνει πολλά ρεπορτάζ και το σας απασχόλησε πολλές φορές το θέμα, με τα κάψιμα, με τα ψώνια, με το καζίνο και όλα αυτά. Χωρίς να επανέλθονται πίσω, αλλά χωρίς να γίνεται έλεγχος. Αυτό μας στενοχωρεί. Ναι, και υπάρχουν... να πει κάποιος, κύριε Βεργίδη, ότι επρόκειτο περί ζωής ή θανάτου, να το καταλάβουμε. Αλλά τώρα για καζίνο, τσιγάρα, βενζίνη, ντομάτες, να θέτουμε τη χώρα σε κίνδυνο, νομίζω ότι παραπάει, έτσι. Αυτό ακριβώς, και θέλω να πισθήσουμε την προσοχή. Δεν χάλασε και δεν χάθηκε ο κόσμος, όπως πολύ σωστά το είπατε. Δεν είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Είναι θέμα πολλές φορές αναψυχής ή δεν ξέρω οικονομικής φύσης. Ναι. Θέλω να διευκρινίσω, είπα το εξής. Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κύριος Πέτσας, για τους εργάτες γης και για τους αν θα φύγουν. Για τους δικούς μας, τους πολίτες, υπάρχουν μέτρα, θα ληφθούν μέτρα, θα μπορεί, θέλω να το διευκρινίσω αυτό αύριο βέβαια, σήμερα ανακοινώθηκαν τα μέτρα, να δούμε, θα είναι πάλι η ίδια συμπεριφορά, με αυτό τα ίδια μέτρα χαλαρά. Θα μπορούσε να είναι μια λύση, δηλαδή αν κάποιος που βγαίνει για να ξαναμπεί πρέπει να υποστεί όλο αυτό το βάσανο με τεστ, με υπεύθυνες δηλώσεις κλπ. Νομίζω ότι θα είναι απολύτως αποτρεπτικό. Θα ισχύει όμως για τους δικούς μας. Ακριβώς αυτό το ερώτημα. Έχω αυτό, θα κοιτάξω αύριο το διευκρινίσω. Θα είναι πραγματικά αποτρεπτικό, γιατί αν θα υποστεί αυτή τη βάσανο της επιστροφής μέσα και καραντίνας και ελέγχου και οτιδήποτε άλλο προκύπτει, πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Ναι. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι μέτρα θα παρθούν για τους Έλληνες πολίτες που επισκέπτονται τις γειτονικές χώρες. Μάλιστα. Και να πιέσετε, παρακαλώ πάρα πολύ, την κυβέρνηση, κύριε Βεργίδη. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Επιδημιολογικά είναι σε κακή κατάσταση στα Βαλκάνια το τελευταίο διάστημα. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούμε από τη μία να κλείνουμε και από την άλλη να πηγαίνουμε εμείς να φέρνουμε. Έτσι ακριβώς είναι, σε έξαρση στα Βαλκάνια, στις βαλκανικές χώρες. Έρχονται και φυσικά τώρα το καλοκαίρι, λόγω της τουρισμού και της χώρας της δικιάς μας, που είναι μια πανέμορφη χώρα και δει και η Μακεδονία μας και όλη η Ελλάδα, να είναι πόλος έλξης, αλλά να γίνεται με αυστηρούς ελέγχους. Καλώς στον Προμαχώνα γινόταν από πριν. Βέβαια δεν ξεκίνησε από την αρχή, αλλά στην πορεία είδαν ότι τα κρούσματα αρχίσαν να είναι περισσότερα και γίνονται πιο αυστηροί έλεγχοι. Το ίδιο θέλω να εφαρμοστούν και στις άλλες πύλες εισόδου. Εμείς έχουμε δύο πύλες εισόδου εδώ οδικές. Είναι η Εύζωνη και η Δοϊράνη. Να γίνεται αυστηρός έλεγχος. Μάλιστα. Περιμένουμε νεότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να κάνω και μια έκκληση στους συμπολίτες μας να τηρούν τα μέτρα που μας υποδεικνύει ο ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Είναι μπηχτή και για τα πανηγύρια αυτή, από ό,τι κατάλαβα. Βεβαίως και για τα πανηγύρια. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Γίνανε αυτά χθες, τι γίνανε και στα beach bar και στην ομάδα και στις ομάδες ποδοσφαιρικές και παντού. Και στα πανηγύρια κάτι τέτοιο ανάλογο θα γίνει. Βέβαια εδώ σε εμάς είχε το Σαββατοκύριακο 3-4 εκδηλώσεις μεγάλες, οι οποίες αναβλήθηκαν. Ναι. Τελέστηκαν, δεν έγιναν. Πιστεύω ότι μέχρι που να έρθουν τα μέτρα να μην έχουμε τέτοια κρούσματα και να προσέξουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βεργίδη. Καλό βράδυ να έχετε. Να είστε καλά, κύριε Μόσκη, και εσείς. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
Μέχρι και τις 26 Ιουλίου η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για εργαζόμενους όσο πλέον και για καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, οι οποίοι δείχνουν να συμμορφώνονται με το μέτρο, εκφράζοντας ωστόσο τον προβληματισμό τους για την τήρηση των αποστάσεων και των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται σε άλλους χώρους εκτός των σούπερ μάρκετ, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε ό,τι αφορά τις συναθρήσεις σε δημόσιους χώρους. Με τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας να σημειώνουν και πάλι ανωδική πορεία, θυμίζοντας εποχές Μαρτίου, η μάσκα καθίσταται και πάλι υποχρεωτική στα σούπερ μάρκετ αλλά και σε άλλους κλειστούς χώρους. Όπως προβλέπεται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε επιχειρήσεις, ισχύει το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό αλλά και τους πελάτες στις επιχειρήσεις τροφίμων και σούπερ μάρκετ μέχρι και τις 26 Ιουλίου. Να τη φοράμε. Είναι υποχρεωτική. Γιατί να μην τη φοράμε? Προστατεύουμε τους εαυτούς μας. Αυτό, τίποτα. Πριν γίνει υποχρεωτική, φορούσατε πάλι μάσκα μέσα στα καταστήματα? Ναι, φορούσα. Από το να προφυλαγόμαστε είναι το πιο σωστό, νομίζω. Ήταν εύκολη για σας αυτή η προσαρμογή πάλι να φοράμε μάσκα? Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο αυτό, αλλά αφού επιβάλλεται, πρέπει να τη φοράμε. Πριν, όταν δεν ήταν υποχρεωτική χρήση μάσκας, τη φορούσατε ή τώρα που έγινε? Όχι, δεν τη φορούσα. Mm-hmm. Τώρα γιατί, εντάξει, είναι υποχρεωτική, τώρα δεν ξέρω γιατί και πώς. Αν είναι σωστό ή όχι, θα δείξει. Ο καιρός θα δείξει. Σε ενοχλεί, αλλά τι να κάνουμε, αναγκαίο κακό. Πρέπει να... Είναι η αλήθεια ότι πρέπει να τη φοράμε. Δεν σταμάτησα να τη βγάζω ποτέ από την πρώτη στιγμή, οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανονικά όλοι πρέπει. Σας δυσκολεύει έτσι όταν είστε πολλή ώρα με τη μάσκα τη φοράτε? Στην πολιτισία σε δυσκολεύει λιγάκι. Θεωρείτε ότι είναι επιβεβλημένη η χρήση της, πρέπει? Οπωσδήποτε. Η ανθρώπινη ζωή δεν μετριέται με τίποτε, ούτε με λεφτά, ούτε με τίποτε. Πώς αισθάνεστε τώρα που πάλι μπαίνουμε σε αυτή την υποχρεωτική χρήση? Θεωρείτε ότι πάμε πάλι πίσω λόγω της πανδημίας? Εξαιτίας μας. Εμείς θέμε που πάμε πίσω. Γιατί το λέτε αυτό? Με όλα αυτά που γίνονται. Πανηγύρια, στα beach bar, στα αυτά, στα γήπεδα, ξέρεις, βλέπαμε που πανηγυρίζαν, που κάνουν όλοι μαζί. Όλα αυτά δεν είναι σε καλό. Δεν μπορεί εδώ να φοράω μάσκα και να είμαι με 3.000 άτομα στο γήπεδο και να πανηγυρίζω. Διευθυντής καταστήματος μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ επισημαίνει ότι πράγματι οι καταναλωτές προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, φορούν μάσκα και τηρούν τις αποστάσεις. Ο κόσμος είχε φυσικάσει λίγο τον τελευταίο καιρό. Τώρα έχει περίπου μια εβδομάδα με τον τουρισμό, την αύξηση του τουρισμού και των ξένων ανθρώπων στη χώρα μας. Βλέπω ότι και τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε για τη μάσκα είναι λίγο πιο στην πίεση. Υπακούν όμως όλοι κανονικά, προσέχουν, κρατάνε και τις αποστάσεις. Εξαιρέσεις υπάρχουν πάντα, αλλά είμαστε γενικά καλό επίπεδο. Δεν διστάζει μάλιστα να μιλήσει και για τις δυσκολίες που συχνά αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ. Τις περνάμε πολύ δύσκολα. Γενικά σε όλη τη φάση αυτή περάσαμε δύσκολα. Τώρα, επειδή έχει επιβληθεί σε όλα τα πόστα η μάσκα, είναι δύσκολο για όλους μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη λύση, αλλά είναι πολύ δύσκολο να δουλεύεις 8 ώρες με τη μάσκα μέσα σε ένα κατάστημα, προσπαθώντας να κουβαλάς πράγματα ή να τρέχεις από εδώ από εκεί ή να εξυπηρετείς. Είναι πολύ δύσκολο. Η προστατευτική μάσκα είναι υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα ταξί, στα νοσοκομεία, στα διαγνωστικά κέντρα, στα κέντρα αισθητικής, στα πλοία και στα αεροπλάνα, ενώ το πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης διαμορφώνεται στα 150 ευρώ. Έχουμε, φαίνεται, ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την πρώτη φάση της κλινικής δοκιμής ανάπτυξης του εμβολίου που αναπτύσσει το Πανεπιστημίο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση Lancet και αφορούν στο σκέλος της κλινικής δοκιμής, όπου είχαν λάβει μέρος 1077 υγιείς εθελοντές ηλικίας 18 έως 55 ετών, το εμβόλιο συνετέλεσε στην παραγωγή αντισωμάτων και λευκών αιμοσφαιρίων που μπορούν να βοηθήσουν το ανασωπητικό να καταπολεμήσει το νέο κορονοϊό. Τα αντισώματα είναι μικρές πρωτεΐνες που παράγονται από το ανασωπητικό σύστημα και κολλούν στην επιφάνεια των ιών. Τα εξουδετερωτικά αντισώματα θεωρούν οι επιστήμονες ότι μπορούν να ακυρώσουν την ικανότητα του κορονοϊού να μολύνει τα ανθρώπινα κύτταρα και να προκαλέσει την νόσο COVID-19.
Αισιόδοξα είναι και τα στοιχεία που αφορούν στις παρατηρούμενες παρενέργειες. Εν τω μεταξύ, σε όλο τον κόσμο, περίπου 160 εμβόλια κορονοϊού βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η φαρμακευτική AstraZeneca δήλωσε ότι ενδέχεται να αρχίσει να χορηγεί δόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Σεπτέμβριο. Πάμε τώρα να δούμε το τι προκαλεί όλη αυτή η αναστάτωση φέτος το καλοκαίρι. Δεν είναι πρώτη φορά, αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα παρακολουθούμε την εξέλιξη. Πάμε πρώτα στη Χαλκιδική και θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο Θοδωρή Δούκα. Χαλκιδική-news.gr. Θοδωρή, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα από τη Χαλκιδική, Σάκη. Αν δεν έρθουν Έλληνες, δεν κινείται φίλο στη Χαλκιδική, έτσι είναι? Πραγματικά έτσι είναι. Αρκεί να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν νοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα βλέπουν κόσμο μόνο τα Σαββατοκύριακα. Και μιλώντας νωρίτερα σήμερα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν νοικιαζόμενα και με το σύλλογό τους, μου είπαν ότι αυτή τη στιγμή η πληρότητα αγγίζει μόλις το 15%. Που σημαίνει ότι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή υπάρχουν καταλήματα, και είναι τα περισσότερα, τα οποία είναι εντελώς άδεια. Δεν έχουν δηλαδή ούτε έναν επισκέπτη. Βέβαια, τα Σαββατοκύριακα διαφοροποιείται λίγο η εικόνα. Οι πληρότητες σε πολλές περιπτώσεις και στην Κασάνδρα και στη Σιδωνία αγγίζουν το 80%, και πάλι όμως είναι κυρίως από Έλληνες οι οποίοι έρχονται για να κάνουν τα μπάνια τους μόνο για ένα Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Άρα, αν περιμένουν κάτι οι επιχειρηματίες της Χαλκιδικής, είναι οι διακοπές όσων διατηρούν δεύτερη κατοικία, αλλά αυτό δεν αφορά τους ξενοδόχους και όσους νοικιάζουν δωμάτια, τουλάχιστον μήπως πάρουν μία ανάσα όσοι έχουν σχέση με την εστίαση, με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κυρίως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος περιμένουν να δουλέψουν. Βέβαια, υπάρχει μια απεσιοδοξία. Και όσο περνάνε οι μέρες, αυτό γίνεται εμφανές. Γιατί μου έλεγαν σήμερα άνθρωποι που έχουν και εστιατόρια, αλλά και άνθρωποι που έχουν νοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα κλπ., ότι δυστυχώς βλέπουν ότι ο κόσμος αυτές τις ημέρες είναι λιγότερος από ότι τον Ιούνιο. Και ενώ θα περίμεναν τον Ιούλιο να έχουν μια αυξητική τάση, επεσήμαναν ότι η απόφαση να υπάρχει υποχρεωτικό τεστ στον Προμαχώνα ήταν κυριολεκτικά η ταφόπλακα για τον τουρισμό, τουλάχιστον εδώ στη Χαλκιδική. Εντολικικό είναι, πάρα... είναι. Όταν έχεις πελάτες χαμηλού βαλαντίου και τους επιβαρύνεις ακόμα περισσότερο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεχίσει να υπάρχει η όποια ροή υπήρχε. Ναι, και ουσιαστικά επισημαίνουν ότι πώς είναι δυνατόν να είναι ασφαλείς οι τουρίστες οι οποίοι ταξιδεύουν με αεροπλάνο και δεν χρειάζεται να κάνουν κανένα τεστ, και είναι ανασφαλείς αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν οδικώς. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι οι Ρουμάνοι, οι οποίοι κυρίως έρχονται στη Χαλκιδική με αυτοκίνητο, επιλέγουν δηλαδή να έρθουν οδικώς, οι άνθρωποι κάνουν πίσω μετά την απόφαση αυτή. Όσοι είναι ευκατάστατοι, επιλέγουν με ένα αεροπλάνο. Γιατί να έρθουν Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, επιλέγουν να πάνε σε ένα νησί ωραιότατα, στη Μύκονο κλπ. Και δεν επιλέγουν τους προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας όπως θα έκαναν αν ερχόταν με το αυτοκίνητό τους. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ευρύτερο φάσμα που πλήττει τον τουρισμό στη Χαλκιδική, φαντάζομαι και στη Βόρεια Ελλάδα. Και επίσης αυτή η απόφαση που πάρθηκε για να υπάρχουν τα υποχρεωτικά τεστ, επισημαίνουν οι φορείς του τουρισμού ότι θα πρέπει στη χώρα μόνο όσους έχουν κάνει τεστ, και γιατί αφού μπαίνουν στη χώρα αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει τεστ, γιατί δεν επιτρέπουν και στους Σέρβους ή στους Ρώσους παραδείγματι να έρθουν στη χώρα μας? Ναι. Είναι και αυτό ένα εύλογο ερώτημα. Μάλιστα. Μπλέξαμε. Είχατε 50 χρόνια διάπλου Τωρονέου χθες. Πήγε καλά η διοργάνωση, έτσι, αυτό έμαθα. Ναι, η διοργάνωση αυτή αποφασίστηκε φέτος από το Σύλλογο να μην πραγματοποιηθεί στο Εύρος που γίνεται κάθε χρόνο. Και μάλιστα φέτος είχαν προγραμματιστεί να γίνουν και επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια του κολυμβητικού διάπλου του Τωρονέου. Είναι ουσιαστικά ο πρώτος αγώνας μαραθώνιας κολύμβησης στην Ελλάδα που καθιερώθηκε. Δυστυχώς, λόγω του κορονοϊού και των μέτρων που θα πρέπει να λαμβάνονταν, αποφάσισε ο Σύλλογος να μην γίνει. Ωστόσο, νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά από την Νικήτη, αποφάσισαν να κάνουν μια τύπης σκυδαλοδρομία κολυμβητική,
Ήταν, βούτυξαν στη θάλασσα από την Κασάνδρα, από την Καλυθέα, γύρω στα 13-14 άτομα και μοιράστηκαν την απόσταση των 25-26 χιλιομέτρων από την Κασάνδρα προς τη Σιθωνία. Τερμάτισαν το απόγευμα, βεβαίως αποθεώθηκαν από τον κόσμο που ήταν στην παραλία και ουσιαστικά δώσαν ραντεβού για την επόμενη χρονιά, για τον χρόνο, αν πρώτα ο Θεός πάνε όλα καλά, να μπορέσουν να διοργανώσουν μια γιορτινή εκδήλωση. Μακάρι. Για τα 50 χρόνια του Διάπλου. Μακάρι. Βέβαια, και πριν σε αφήσω, Θοδωρή, έχουμε τα νέα που περιμέναμε από Άγιο Μάμαντα. Έτσι δεν θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρης. Ελήφθη η απόφαση. Πραγματικά, το ένα χτύπημα μετά το άλλο είναι απανωτά εδώ στη Χαλκιδική. Πρέπει να σου πω έτσι ότι πολλοί κόσμος στεναχωρέθηκε με την απόφαση που πήρε η Δημοτική Αρχή, το Δήμο Προποντίδας και ο ΠΟΚΑΜ για να μην πραγματοποιήσει την εμποροπανήγυρη. Χρειαζόταν πάρα πολλά μέτρα αυστηρά. Στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμαντος σειραίουν χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο και οι άνθρωποι, οι διοργανωτές φοβήθηκαν ότι δεν θα μπορέσει να προστεθεί η δημόσια υγεία και έτσι, προκειμένου να έχουμε παρατράγουδα, αποφάσισαν να μην πραγματοποιήσουν την εμποροπανήγυρη και πραγματικά μέσα από τα σχόλια στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα σήμερα ακούστηκαν πολλά και χιουμοριστικά για το πόσο δυστυχισμένοι θα είναι οι Χαλκιδικιώτες που δεν θα μπορέσουν το Σεπτέμβριο, στα αρχή Σεπτεμβρίου, και όχι μόνο οι Χαλκιδικιώτες. Και όχι μόνο οι Χαλκιδικιώτες και όσοι έχουν σχέση με τη Χαλκιδική. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε εκ νέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ρεπορτάζ. Καλά, καλό βράδυ. Είσαι καλά κι εσύ. Πριν λίγο ειδοποιηθήκαμε ότι ήταν σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες πυρκαγιά στην Γαλήνη, στον οικισμό Γαλήνη, στο Ρεόκαστρο. Θα μας πει ο δήμαρχος περί τίνος πρόκειται. Ο κ. Τσακίρης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι συνέβη? Σε μια σχετικά δύσβατη περιοχή, στον οικισμό Γαλήνη του Δήμου μας, στο Ρεόκαστρο, έπιασε ξαφνικά φωτιά, ενημερώθηκε αμέσως η πυροσβεστική, έσπευσαν 13 οχήματα της πυροσβεστικής, μέχρι και ελικόπτερο, γιατί η περιοχή ήταν λίγο δύσκολη. Κατοικημένη περιοχή, έτσι. Αυτή που μιλάμε. Ήταν κοντά σε σπίτια. Ναι. Ήταν κοντά σε σπίτια και μάλιστα είναι το όμορφο θεάστιο, η όμορφη περιοχή Γαλήνη του Δήμου μας. Και η ανταπόκριση από πλευρά πυροσβεστική ήταν άμεση και μου δίνεται την ευκαιρία να του ευχαριστήσω κιόλα δημόσια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι απολύτως ελεγχόμενη η κατάσταση. Είναι απολύτως ελεγχόμενη, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ναι. Έχετε εικόνα πώς προέκυψε αυτή η φωτιά? Όχι, όχι. Τώρα που συζητάμε με τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής, θέλουμε να κάνουμε κάποια αυτοψία αυτή την ώρα περίπου, τώρα αυτό το πράγμα σχεδιάζεται, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν την ασφαλή εκτίμηση για το αίτιο της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Ναι. Κινδύνεψαν σπίτια σε πρώτη φάση προφανώς, έτσι, όταν σε κατοικημένη περιοχή εκδηλώνεται φωτιά. Κοντά, ήτανε κοντά. Κοντά ήτανε κοντά, πισούσε κιόλας και όπως καταλαβαίνετε ήτανε κάτι το οποίο μας ανησύχησε αρκετά. Ζήτησα εγώ προσωπικά και τη συνδρομή των όμορων δήμων να είναι σε ετοιμότητα τα μηχανήματα έργου τους. Τα δικά μας ήταν ήδη σε ετοιμότητα. Η Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας έσπεσε άμεσα να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγανε καλά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε πλήρη έλεγχο. Είναι υπό πλήρη έλεγχο η κατάσταση. Ευχάριστο. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Μόλις μερικές μέρες μετρά ο προσωρινός ποδηλατόδρομος επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμαλή και ήδη προκαλεί σημαντικές αντιδράσεις στους επαγγελματίες που διατηρούν εδώ και χρόνια καταστήματα επί της οδού. Δηλώνουν δυσαρεστημένοι με την απόφαση της Δημοτικής Αρχής και μιλούν για πτώση της αγοραστικής κίνησης. Ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι φορτοεκφορτώσεις στα καταστήματά τους είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν, όπως λένε οι ίδιοι. Έχοντας βρεθεί σε αδιέξοδο, μάλιστα κάποιοι εξετάζουν, λένε, το ενδεχόμενο να απευθυνθούν στο Δήμο συλλέγοντας υπογραφές ή να βάλουν ακόμη και λουκέτο στις επιχειρήσεις τους. Δεν μπορούμε ούτε να φορτώσουμε ούτε να φορτοεκφορτώσουμε. Τίποτα. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να μεταφερθούμε, να το κλείσουμε το μαγαζί ή να μεταφερθούμε κάπου αλλού. Δεν υπάρχει άλλη λύση δηλαδή. Επαγγελματίας εδώ και 20 χρόνια με δικό του κατάστημα επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμαλή εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να βάλει λουκέτο στην επιχείρησή του. Αιτία η δημιουργία του ποδηλατοδρόμου που, όπως λέει, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησής του. Δεν έχει νόημα πλέον να καθόμαστε εδώ πέρα. Αυτή η απόφαση δηλαδή πάρθηκε με τη δημιουργία του ποδηλατοδρόμου και πιο πριν το είχατε αποφασίσει? Όχι, με τη δημιουργία αυτού του ποδηλατοδρόμου. Τίποτα παραπάνω. Γιατί σου λέει, σου εξηγώ, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Απλώς με το που έγινε αυτό δεν μπορεί να σταματήσει οι άνθρωποι εδώ πέρα. Την περασμένη εβδομάδα ήρθαν 5-6, φύγαν όλοι.
Και ο τζίρος μας έπεσε κατά 50% αυτές τις μέρες. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να μείνουμε εδώ πέρα. Οι καταστηματάρχες σε όλο το μήκος της οδού εκφράζουν τους βέβαιους φόβους τους ότι η αγοραστική τους κίνηση θα μειωθεί, καθώς κάτοικοι και επισκέπτες θα μετακινηθούν προς άλλες αγορές, όπου θα μπορούν πλέον πιο άνετα να σταθμεύουν για να εξυπηρετούνται. Εγώ, κάποιους πελάτες που τους ξέρω καθημερινά και έρχονται με τα αυτοκίνητα, δεν τους πολύ βλέπω. Ή με ρωτάνε πώς θα σταματήσουν. Δεν μπορεί να σταματήσει εδώ πέρα αυτοκίνητο. Και δημιουργείται και ένα κυκλοφοριακό χάος που ήδη υπήρχε. Οι επαγγελματίες δηλώνουν δυσαρεστημένοι με την απόφαση του Δήμου να δημιουργήσει ποδηλατόδρομο επί της Κωνσταντίνου Καραμανλή. Όπως μας εξομολογούνται, βρέθηκαν προτελεσμένων γεγονότων. Προτελεσμένων μας φέραν. Δηλαδή, ξαφνικά ξεκινήσανε να φτιάχνουν το ποδηλατόδρομο και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτή τη στιγμή, αν και εμείς έχουμε άδεια εισόδου-εξόδου, πάλι επειδή ασχολούμαστε με τα αυτοκίνητα, σαν συνεργείο, έχουμε θέμα το πού θα σταματήσουν τα αυτοκίνητα. Γιατί όταν θα είναι γεμάτο εδώ, δεν μπορεί να σταματήσει έξω. Όταν γεμίσει εδώ το μαγαζί, έξω πού θα παρκάρει ο άλλος. Όπως και αν θα δείτε εδώ, εμάς το αντικείμενό μας είναι η υγραεροκίνηση, έρχεται επικαθήμενο φορτηγό 15 μέτρων και ξεφορτώνουμε δεξαμενές. Είναι πολύ δύσκολο για να παρκάρουν. Αντιμετωπίζετε ήδη πρόβλημα? Ακόμα δεν φάνηκε, αλλά εντάξει, δεν είχαμε κάποια μεγάλη εισαγωγή με μεγάλο φορτηγό, αλλά σύντομα θα το έχουμε. Καταρχήν εδώ υπάρχουν μαγαζιά μέχρι δεν ξέρω πού. Αυτά τα μαγαζιά πώς θα δουλέψουν? Από εδώ την ημέρα περνάνε 4 ποδήλατα. Εχθές μετρούσα ποδήλατα. 4 ποδήλατα περάσανε. Εκτός αυτού, τα αυτοκίνητά μας αναγκαζόμαστε και τα πηγαίνουμε δεν ξέρω κι εγώ πού. Στη Χαριλάου πάω καμιά φορά. Τι να πω άλλο. Δεν ταιριάζει εδώ ο ποδηλατόδρομος. Δεν είναι παραλία εδώ. Είμαστε 6 χρόνια. Εμπορία μοτοσυκλετών, Σοφιολάκης. Το ζητούμενο είναι ότι έγινε ο ποδηλατόδρομος, παιδιά. Δεν μπορούμε να φορτώσουμε, να ξεφορτώσουμε. Αν είναι για καλό των ποδηλατών, οκ. Αλλά δυστυχώς ποδήλατα δεν περνάνε. Άρα το έργο είναι μάταιο. Δυστυχώς όλη η γειτονιά, όλοι οι επαγγελματίες δεν μπορούν να δουλέψουν με αυτό το πράγμα. Υπάρχει πρόβλημα και στάσεις και στάθμευσης. Γενικά είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει αυτή την εποχή. Και το πρόβλημα θα φανεί το χειμώνα, όχι τώρα. Τώρα λείπει και ο κόσμος. Εντελώς λάθος. Είναι ανούσιο όλο αυτό που έχει γίνει. Γιατί καταρχάς να πω ότι μετά τον κορονοϊό προσπαθούν όλα τα μαγαζιά να ορθοποδήσουν και έρχεται τώρα ο ποδηλατόδρομος. Τι, ας πούμε, να μας δώσει ακόμα ένα χτύπημα. Είναι τελείως λάθος και μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσει ο Δήμος από την αρχή να βρει έναν άλλον τρόπο. Τουλάχιστον όχι εδώ. Κάτοικοι και επαγγελματίες, έχοντας βρεθεί σε αδιέξοδο, μαζεύουν υπογραφές ώστε το έργο να μην γίνει μόνιμο, ενώ στα άμεσα σχέδιά τους είναι να συντάξουν αντίστοιχη επιστολή που θα απευθύνεται στη Δημοτική Αρχή, εκφράζοντας τα παράπονά τους. Μαζεύουμε υπογραφές, παιδιά, εμείς για να κάνουμε το δικό μας το χαρτί, να το στείλουμε στον κύριο Ζέρβα. Έχει συνταχθεί αυτό το χαρτί, έχουν υπογράψει. Στις μέρες θα το στείλουμε, όλη η γειτονιά θα το στείλει. Η γειτονιά, οι επαγγελματίες. Όλοι, από τους κάτοικους που. Και εκτιμένο δικαίωμα εντός εισαγωγικών ότι παρκέραν τα αυτοκίνητα. Τώρα δεν υπάρχει ούτε καν πάρκι να βάλουν τα αυτοκίνητα. Από εμάς τους επαγγελματίες, από τους πάντες. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, δεν είναι σωστό. Πόσα άτομα μέχρι στιγμής έχουμε μαζευτεί? Πάνω από 150 άτομα. Αναμένουμε τώρα ίσως να στείλουμε και κάποια επιστολή στον Δήμαρχο. Δίνουμε κάποιο μικρό χρόνο. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Και αν συνεχιστεί αυτό, ναι, ενδεχομένως να μαζευτούμε οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και να στείλουμε μια επιστολή, να κάνουμε μια κίνηση, μια επίσκεψη, ας πούμε, στο Δημαρχείο. Δεν ξέρω, θα δείξει. Μπορεί να, λόγω της τροφοδοσίας, να μην γίνει ποδηλατόδρομος. Δεν συμφωνώ. Μπορεί να γίνουν και τα δύο. Δηλαδή, αν θέλει να τροφοδοτήσει τώρα στο μαγάζι και σταματήσει εδώ, σε τι πειράζει? Και εδώ με την κυκλοφορία για εμάς που χρησιμοποιούμε ποδήλατο είναι μεγάλη διευκόλυνση και μεγαλύτερη ασφάλεια. Και είναι πολύ ευχάριστο το ότι δημιουργήθηκε ο ποδηλατόδρομος. Οι εργασίες στον ποδηλατόδρομο συνεχίζονται κατά μήκος της οδού. Ο ποδηλατόδρομος θα αναπτυχθεί στη δεξιά λωρίδα και στις δύο κατευθύνσεις και θα παραδοθεί προς χρήση στα τέλη Ιουλίου. Επί της Κωνσταντίνου Καραμανλή θα διατηρηθούν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων και στις δύο πλευρές του δρόμου. Αφού μάθαμε τα νεότερα από Χαλκιδική, να μάθουμε και τα νεότερα από Πιερία. Η συνάδελφος η Ελίνα Διαμαντοπούλου είναι μαζί μας. Σύνδεση με Skype. Ελίνα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Δράμα. Δράμα η Κατερίνη. Δράμα, δράμα. Πραγματική απογοήτευση η κατάσταση. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα, Βασίλη. Η κατάσταση είναι απογοητευτική. Η πληρότητα, τι να πούμε. Τέτοια εποχή κανονικά άγγιζε το 100%. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, κάποιοι λένε και για 10-20% πληρότητα στα ξενοδοχειακά καταλήμματα και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πριν από λίγη ώρα μιλούσα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων Πιερίας, Συμμαθίας και Πέλλας, τον κύριο Βεϊδαμενίδη, ο οποίος μου είπε ότι πραγματικά είναι πρωτόγνωρες οι στιγμές, όσα χρόνια και ο ίδιος είναι επαγγελματίας και δραστηριοποιείται στον τουρισμό, τέτοια νέκρα αυτή την εποχή, 20 Ιουλίου, δεν έχει ξαναδεί. Να πούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε αποσταλεί από τους τουριστικούς φορείς εδώ της περιοχής μας μία επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, αλλά και προς τα αρμόδια Υπουργεία, καθώς ζητούν, λόγω αυτής της απογοητευτικής κατάστασης, να ανοίξουν οι εύζωνοι και άλλες πύλες εισόδου στα βόρεια σύνορά μας, προκειμένου να εξυπηρετούνται όπως επισημαίνουν και να μην αποθούνται οι υποψήφοι επισκέπτες από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Καλά, με τεστ 72 ωρών και με όλη την υπόλοιπη διαδικασία, αντιλαμβάνεσαι ότι ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε κλείσει τα σύνορα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό ακριβώς λένε. Έτσι ακριβώς, αυτό λένε οι επαγγελματίες. Επίσης, μιλούν για 2 μέτρα και 2 σταθμά. Λένε δηλαδή ότι από τη μία υποχρεούνται οι Βαλκάνοι τουρίστες, οι οποίοι έρχονται οδικώς προς την Ελλάδα, να έχουν αναχείρας το τεστ COVID, με το οποίο αποδεικνύουν ότι είναι υγιείς. Και από την άλλη, όσοι έρχονται με τα αεροπλάνα, στις πύλες εισόδου από αέρος, να γίνονται μόνο δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Οι ίδιες διαμαρτυρίες που ακούμε και από όσους δραστηριοποιούνται στον τουρισμό στη Χαλκιδική. Τα Σαββατοκύριακα είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση με την έλευση των κατόχων δεύτερης κατοικίας και των επισκεπτών. Λοιπόν, κατά κύριο λόγο είναι Έλληνες αυτοί που επισκέπτονται την Πιερία. Υπάρχει, αλήθεια είναι, μια Κυριακή, δεν θα το περιορίσω στην Κυριακή, και όχι στο Σάββατο, που είναι πραγματικά πολύ χαμηλή η κίνηση. Το περασμένο Σάββατο, μάλιστα, έβρεξε κιόλας εδώ στην περιοχή μας, κυρίως στην Νότια Πιερία, με αποτέλεσμα και τα μαγαζιά τα βραδινά, τα beach bar και τα cocktail bars που δραστηριοποιούνται εδώ πέρα οι επιχειρηματίες σε όλο τον Αιγιαλό, στο παραλιακό μέτωπο, πραγματικά να βρίσκονται αντιμέτωποι με ακόμα έναν εντός εισαγωγικών εχθρό αυτόν τον καιρό. Η αλήθεια είναι ότι η Κυριακή ήταν μια καλή μέρα, κυρίως από Έλληνες, από στην Νότια Πιερία και στον Πλαταμόνα, όπου κατά κύριο λόγο παραθερίζουν και σε δικές τους οικίες οι Λαρισαίοι που έρχονται, είναι το δικό τους καλοκαιρινό θέρετρο. Υπήρχε πάρα πολλής κόσμος, το ίδιο και στο Δήμο της Κατερίνης, αλλά και στη Βόρεια Πιερία, στο Δήμο Πίδυνας Κολυνδρού. Όμως, όπως λένε όλοι, δεν σώζεται το καλοκαίρι μόνο με τους Με ένα Σαββατοκύριακο και μόνο με τους Έλληνες. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, από το Λότελα, και ας ελπίσουμε σε καλύτερες μέρες. Ελίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχεις. Καλό βράδυ στην Πιερία. Και πανερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη και σε ένα σοβαρό θέμα, πάγιο βέβαια, χρόνιο, το θέμα των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, το οποίο επιχειρούμε να αναδείξουμε και άλλη μια φορά με ρεπορτάζ μας σήμερα. Σε κεντρικές οδούς της Θεσσαλονίκης, όπως την Παπάφη και σε γειτονιές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, οι κάτοικοι μιλούν για εστίες μόλυνσης. Ο Δήμος επιδιώκει να δώσει λύση, απομακρύνοντας τουλάχιστον 4.000 εγκαταλελειμμένα οχήματα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Νίκο Ζεϊμπέκη, θα απαιτηθεί και σχετική τροπολογία που αναμένεται να καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις αρχές του φθινοπόρου. Εγκαταλελειμμένα οχήματα μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, κυρίως σε δρόμους, κοντά σε στάσεις λεωφορείων, αλλά και σε σημεία που περιορίζουν ορατότητα των οδηγών. Αυτό το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο εδώ και 1,5 χρόνο σίγουρα, μπορεί και παραπάνω. Δεν έχει μετακινηθεί καθόλου. Είχα πάρει τηλέφωνο στο Δήμο να κάνω καταγγελία. Μου είπαν ότι πρέπει να έρθετε από εδώ να κάνετε έγγραφη αίτηση με το όνομά σας. Ακόμη διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια του σημερινού ρεπορτάζ ότι το συγκεκριμένο όχημα πρόκειται να εμποδίσει και τις εργασίες τοποθέτησης οπτικής ίνας στην οδό Παπάφη, καθώς υπάρχει απαγορευτική ταινία. Ναι, έχει αυτοκόλλητο, τώρα είδα, είναι του 20, 12 του 20. Δεν ξέρω τι να σας πω. Κανονικά αυτά πρέπει να τα μαζεύουν.
Σε πάνω από 4.000 υπολογίζονται τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που είναι σταθμευμένα σε δρόμους και πεζοδρόμια σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια πλήρη συνεννόηση με το συγκοινωνιόν, γιατί όταν πηγαίνει κάποιος να αφήσει τις πινακίδες ενός αυτοκινήτου, δηλώνει και πού θα το σταθμεύει. Εμείς αυτό το πράγμα δεν έχουμε εικόνα. Καταλάβατε. Οπότε, βλέποντας ένα αυτοκίνητο σταματημένο, δεν ξέρουμε αν είναι εγκατελειμμένο ή αν έχει παραδοθεί πινακίδες. Και επίσης το άλλο το πρόβλημα, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος παραμονής. Δηλαδή, και μόλις βγάζουμε στο μήνα, πρέπει να το σηκώνουμε. Ενώ τώρα ανανεώνεται ο χρόνος, μόλις το μετακινήσει 50 μέτρα και ξαναπηγαίνει πίσω όλη η διαδικασία. Όσα εντοπίσαμε έχουν εγκαταληφθεί στην τύχη τους και ο χρόνος έχει αφήσει τα σημάδια του. Τα τελευταία 5 χρόνια που είμαι εγώ εδώ, τα πρώτα 2 χρόνια ήταν στο κάτω στενό και τώρα μεταφέρθηκε, ήρθε εδώ. Δεν το πήρε κανείς. Απλά μεταφέρθηκε. Ήδη από κάτω γίνεται χαμός. Κάτω από το αυτοκίνητο. Φανταστείτε τι μπορεί να έχει μαζέψει από κάτω. Πρέπει να μαζευτούν αυτά. Ναι. Τα μέρη μνήσιο Δήμος να μαζευτούν. Και σε άλλα σημεία βλέπουμε. Αλλά εντάξει. Δεν ξέρουμε και πού να απευθυνθούμε για να τα μαζέψουν. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναζητά τρόπους ώστε να μπορέσει να απομακρύνει τα εγκαταλειμμένα μηχανάκια, σκάφη αναψυχής, τα οποία εντοπίζονται κυρίως πάνω σε πεζοδρόμια. Πιστεύω ότι θα κάνουν μια παρέμβαση στον νόμο ώστε να συμπεριλάβουν και τα μηχανάκια, τα τρίλου και όλα. Τις βάρκες που βλέπουμε δεμένες στους κολόνες, οπότε να μπορέσουμε να καθαρίσουμε την πόλη και όλοι οι αντιδήμαρχοι και οι δήμαρχοι να καθαρίσουν όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Τώρα από εκεί και μετά τα εγκατελειμμένα αυτοκίνητα τα υπολογίζουμε, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα, αυτό που σας είπα, με το συγκοινωνιόν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αφημένα τα αυτοκίνητά τους με παραδόσεις πινακίδων. Αυτά δεν είναι εγκατελειμμένα. Είναι μια άλλη κατηγορία. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, γιατί δεν έχουμε την πλήρη εικόνα από το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Σημειώνεται ότι για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα οι δημότες μπορούν να κάνουν καταγγελία στο Δήμο τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2310-494-420. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Γιώργος Φακής αμέσως τώρα, όπως κάθε βράδυ, αμέσως μετά η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό και μετά τις 10 ισχυρή δόση αθλητικών, όπως κάθε Δευτέρα βράδυ για 2 ώρες, Δημήτρης Κανελάκης και Atlas Sport. Αύριο στις 9 είναι το επόμενό μας ραντεβού.